Έχω εισαγγελική παραγγελία για το πρόσωπό σας. Πολύ δεκτή. Δεν σας ρωτάω αν την κάνετε δεκτή. Και ποιος θα την εκτελέσει, εσύ? Κάτσε λίγο, σε παρακαλώ. Όχι, θα είστε φύγω, μόνο το σεβασμό εδώ στο πρόσωπό σου. Εγώ δεν δέχομαι και φεύγω, πάω αστυνομία τώρα. Γράψε λίγο, να πας, να πάει ο παπάς, να πείτε τον πρόεδρο της Επιτροπής ότι δεν θα βγει ζωντανός από την αίθουσα. Αναβάλλει. Η πρόταση του πρόεδρου είναι να αναβληθεί το θέμα για αύριο και να σκεφτούν τα ένδικα μέσα εις βάρος του κύριου παπά. Τελείωσες. Άμα τελείωσες, θα τα συνεχίσω μαύρο. Αύριο, τι έκανα, εδώ θα έρχομαι στη συνέχεια. Αύριο θα τα συνεχίσω. Μέχρι να τελείωσε αυτή η ιστορία, εδώ θα έρθω. Λεβέντη, αλλά δεν είπες στον κόσμο εδώ πώς ήσασταν που είχατε ένα νομοσυμφέρο και πήρατε απόφαση. Για διάβασε την απόφαση πώς ήσασταν, που ψηφίσατε με τα χεράκια σας. Αγαπητοί συμπολίτες, τέτοιου είδους πρακτικές και αντιλήψεις δεν θα πρέπει να χαίρουν τη επιχρότηση από κανέναν. Κύριε Παπά, με όλο τον σεβασμό. Όχι, να γράψουμε μία την πρόταση. Σας ευχαριστούμε πάντως όλους που μας στήσατε εδώ πέρα όλα και προημερήσιας διάταξης φέρατε θέματα και μας είδατε εδώ πέρα να περιμένουμε και να ανεπτούμε αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή μας έπαιρες αυτή την αγανάκτηση. Παρακαλώ. Λοιπόν. Δεν μπορεί από τη στιγμή που υπάρχει αποχώρηση, δεν υπάρχει απαρτία, δεν λαμβάνεται καμία απόφαση. Ούτε για συνεδρίαση του οργάνου αύριο, ούτε τίποτα. Σηκώθηκε και έβγαινε, είμαστε νούμερα εμείς. Εκτός αυτού. Για να ρωθώ, παιδί, πρώτα, ζω να πας μπούς στα σπίτια μέσα. Δεν μας σέβεται. Ρε παιδιά, καθίστε να... Ναι, δεν το παίρνω κάτι. Μην βιάζεστε. Ο άνθρωπος έβγαινε, λες, είδω, ρε... Ακούστε την πρόταση του κύριου Πολιά. Είμαστε στην Οικονομική Επιτροπή. Έτσι, εκτός αυτού το θέμα, αυτό η Οικονομική Επιτροπή είχε πάρει απόφαση για ένα σοβαρό θέμα, την πολεοδόμηση της Παραδωράκης, να το συζητήσουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο και ύστερα από την ενημέρωση όλων των Δημοτών, εάν αποδέχονται την πολεοδόμηση της Παραδωράκης. Ναι, δεν υπάρχουν. Τι σημασία, δεν υπάρχουν παριστάμενα μέλη. Υπάρχουν τρία άτομα. Δύο. Και δύο που μείνατε μπορείτε να πάρετε απόφαση και να κυρωθεί. Προχωρήστε σε απόφαση στις δύο. Αν υπάρχει. Μπορούμε, όσοι μείνανε. Γιατί ήταν παρόν οι τέσσερι. Ναι, παιδιά, ήταν τέσσερι. Όταν λοιπόν αποχωρούν και φύγουν, παραμένουν δύο. Δεν μπορεί να είναι δύο. Θα πρέπει να είναι τουλάχιστον τρει. Εάν αποχωρήσετε εσείς οι δύο, δεν θα παίρναγε για να πούμε η απόφαση, ας φύγατε. Γιατί ήσασταν παρόν στα τέσσερα θέματα, τα δεχτήκατε. Γι' αυτό και σηκώθηκε. Ναι, αλλά εσείς τώρα ψηφίστε οι δύο, ναι, να ακυρωθεί. Ψηφίστε να ακυρωθεί και θα τη δούμε νομικά την υποχωρήση αυτή. Εμείς σας ευχαριστούμε να την ψηφίσετε. Εμείς θα μας πείτε. Είπαμε ότι... Για το θέμα αυτό, η Οικονομική Επιτροπή είχε πάρει απόφαση να ζητήσει στο Δημοτικό Συμβούλιο και ύστερα από ενημέρωση των πολιτών. Το ανώτατο όργανο για να αποφασίσει και ύστερα, όπως είπαμε. Αν δέχονται την πολεοδόμηση της Παλαγκεράκης. Ναι, και ύστερα από γενική συνέλευση, έτσι τουλάχιστον είχαμε πει, γενική συνέλευση της Παναδωράκης. Τουλάχιστον να κάνουν πώς θέλουμε. Έχεις μια εμπειρία, εσύ έκανες μια συζήτηση και πήρες την άποψη του Βολίου. Εγώ ναι. Ναι, ένα γράψο, κάτι έγραψα. Δεν βρέθηκε ούτε ένας να πει. Τι το ταλαιπωρούμε για το πράγμα τώρα. Μόνο ανώτατο όργανο είναι το Δημοτικό Συμβούλιο. Και επειδή το θέμα είναι ιδιάζων και υψηλού οικονομικού μεγέθους, να παρεπεμφθεί από την Οικονομική Επιτροπή
στο Δημοτικό Συμβούλιο προς προσλήψη απόφασης. Δεύτερο λόγος. Νίκο, μήπως πρέπει να βάλετε, εγώ το λέω προσωπική μου γνώμη, και το ότι ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου δεσμεύτηκε μέσα και φυσικά υπάρχει στα πρακτικά, ναι, ότι το θέμα αυτό θα έρθει μέσα στο Δημοτικό και ύστερα, Συμβουλίο. Και ναι, αυτό είπαμε. Εδώ, ότι, αυτό είπα στην αρχή. Είπα ναι, ότι, ναι. Αυτό είπα στην αρχή, ότι στο Δημοτικό Συμβούλιο δεσμεύτηκε ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ότι το θέμα θα έρθει προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από την Γενική Συνέλευση, γενικότερη την άποψη του... Την αντίδραση, ναι. Αυτό έγινε. Όχι βέβαια. Λοιπόν, τι απόφαση θα πάρουμε. Και ήρθε εδώ σε κάθε την περίπτωση. Παρατήρηση, θα γράψει μέσα, μετά την αποχώρηση του Προέδρου, χωρίς να είναι του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, και ενός ακόμη μέλους. Χωρίς να ληφθεί η απόφαση. Για συζήτηση ή αναβολή του θέματος. Αποφάσισε μόνος να αποχωρήσει. Κορνίζει να ληφθεί η απόφαση. Αναβάλλεται επαόριστον η σύγκληση της Οικονομικής Επιτροπής. Για το ίδιο θέμα. Τρίτον. Είναι άκυρη η συνεδρίαση κατά τον τρόπο που εξελίχθηκε. Γιατί δύο από τα τέσσερα παριστάμενα λένε. Είχαν ένα νομοσυμβαίο και κατά την λήψη της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Σιγά σιγά μην τρελαίνεις το άλλο. Εγώ μάθαμε σε ποιο πανεπιστήμιο που γράφω. Και προφανώς... Είναι τα όποια ένωμα συμφέροντα χωρέουν από την απόφαση αυτή.